Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας από την πλατεία Συντάγματος, όπου εδώ, κύριε Παπαγεωργίου, έχει προγραμματιστεί μία από τις διαδηλώσεις αύριο στο πλαίσιο του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς. Τι άλλες δράσεις έχετε, παρότι η κυβέρνηση είπε για μεταφορά του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς? Συμβολικές εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις θα γίνουν παντού και όχι μόνο στην Αθήνα, σε γειτονιές της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές της χώρας και σε άλλες πόλεις. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνουν αυτή την ημέρα, μέρα τιμής για τους αγώνες εργατικής τάξης και για τους νεκρούς μας βεβαίως. Δεν μπορεί να μην γίνει τίποτα αυτή την ημέρα και ούτε υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος να μεταμευθεί λίγες μέρες πιο μετά. Γιατί έτσι κι αλλιώς η πανδημία δεν θα τελειώσει ούτε αυτή τη βδομάδα, προφανώς ούτε την άλλη. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι αυτό που λέει και το σύνθημά μας. Ο ορατός εχθρός, γιατί υπάρχει εχθρός και είναι ορατός, είναι ένας. Είναι αυτό το βάρβαρο σύστημα που ξεζουμίζει τους εργαζόμενους και σε συνθήκες όπου δεν υπάρχει πανδημία, αλλά και ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία. Και είναι φοβερό να ακούγονται πράγματα ότι δεν μπορεί να γίνει κινητοποίηση σε αυτές τις συνθήκες, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε αποδείξει σαν ταξικό κίνημα και στις 7 Απριλίου και στις 15 Απριλίου που ήταν οι πανελλαδικές μέρες δράσης στην υγεία και στο εμπόριο στα σούπερ μάρκετ, ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα έχουμε λάβει και έτσι θα κάνουμε και αύριο. Με τα μέτρα προστασίας, με σεβασμό δηλαδή στους υγειονομικούς που γνωρίζουν, στην επιστήμη δηλαδή που ξέρει πώς πρέπει να γίνεται η κάθε παρουσία, με αυτά τα μέτρα λοιπόν θα κινητοποιηθούμε, θα εκδηλώσουμε την κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη, για να είμαστε λίγο σαφείς και ξεκάθαροι. Καταρχήν, ο ιός αυτός, συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι ούτε ταξικός, ούτε ηλικίες κοιτάει, τίποτα. Αφορά όλους. Ένα το κρατούμενο. Οι επιπτώσεις όμως είναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι αυτή την περίοδο, θέλοντας και εμείς. Εσείς αύριο η συγκέντρωση που είχατε προαναγγείλει στην πλατεία Συντάγματος με τις σημαίες σας, τα πλακάτ, τα συνθήματα κτλ. Θα γίνει κανονικά? Τα μέλη των σωματείων γνωρίζουν πολύ καλά πού πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να πάνε και με τι μέτρα προστασίας, με όλα. Ενώ δηλαδή με γάντια, μάσκες, βεβαίως με τα λάβαρά μας και μάλιστα με την απαραίτητη απόσταση που πρέπει να έχει ο ένας από τον άλλο. Αυτά θα τα τηρήσουμε ευλαβικά όπως τα τηρήσαμε και μέχρι τώρα. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή διαβάζω και τον ριζοσπάστη, παλιά βλέπαμε, πέρα από τον ριζοσπάστη, ακούγαμε εσάς και λέγατε 11 η ώρα, για παράδειγμα, στην πλατεία Ομονίας, ομιλία του κύριου Κουτσούμπα, καλούμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό πλέον εδώ. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέω. Τα μέλη των σωματείων γνωρίζουν πολύ καλά πού πρέπει να πάνε, σε ποιες γειτονιές, σε ποιες περιοχές, πού πρέπει να πάνε και μάλιστα κυρίως αυτό σας λέω. Πώς πρέπει να πάνε, βεβαίως με τα λαβαρά τους, αλλά και όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν για την αυριανή ημέρα. Μάλιστα. Είχα αυτή το μήνυμα θέλουμε, γιατί αυτό που είπατε ότι αφορά ότι ο κορονοϊός ή η πανδημία χτυπάει όλους, ναι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν χτυπάνε όλους. Έτσι, το ίδιο. Η εργατική τάξη έχει επίπτωση, υποφέρει πραγματικά και νομίζω ότι θα το δείτε και το επόμενο διάστημα με τις επιπτώσεις. Αυτό είναι σαφές, αλλά οι επιπτώσεις που θα έρθουν και ήρθαν ήδη, αλλά και θα έρθουν το επόμενο διάστημα, θα έχουν στόχο τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις, τη ζωή όχι μόνο, πρώτα απ' όλα των εργαζομένων. Όχι μόνο, όλη την δραστηριότητα, την ανθρώπινη, την οικονομική, τα πάντα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Παπαγεωργίου, απλώς να πω ότι επειδή το ΠΑΜΕ μας έχετε συνηθίσει ότι μπορείτε και όταν αποφασίζετε να οργανώσετε κάτι, οργανώνετε καλά. Ελπίζω να είστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα κάνουμε και αύριο.